όλο το MotoTube Gen εδώ πέρα σύσσωμο, δηλαδή εντάξει, έλα, φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε για κοψίδια, όπου θέλετε. Χασιά, χασιά, αλλά από πάρνηθα, ανάποδα. Και να φάμε και τον κόλλο μας, δεν θα νιώσουμε τίποτα, θα γυρίσουμε άνετα. Εσύ γιατί το κρατάς αυτό το ροντέο, ρε. Πολύ ωραία, γιατί είναι τρενάκι σε αυτή τη φάση. Φοβάται, είναι λίγο αφομένο. Πολύ ωραία θέση, πολύ ωραία θέση. Με μία αεροδομή πίσω, παίρνει 2,5 γυψανίδα επάνω για δουλειά. Κάτσε να το δούμε. Άρα, Κώστας, λοιπόν, εδώ έχει πάρα πολύ χώρο για τους εργαλειοφόρους σου. Κώστα, φοράς εσύ εδώ. Λογικά όχι. Λοιπόν, φιλαρακό, εδώ πέρα πάνω με μια μεταλλική κατασκευή έχει ρίξει τις γυψοσανίδες. Κάνει μία αεροδομή εδώ πέρα με τις βάσεις που έχει και πέφτει 2,5 από πάνω. Δέσει από κάτω με την οροφή και πας για δουλίτσα. Δεν θες να ξέρεις. Ναι, κάτσε να δεις. Θα δοκιμάσω να το οδηγήσω. Αυτό από πού ανοίγει, ρε φίλε. Εδώ πατάς το... Α, έχει... Φίλε, πας πάνω, αυτό πας για κομπλίδες στον αυτονόλυπο. Θα με βγάλετε άμα κολλήσω. Μου λέει. 50, ε. Θεία, ποτέ τι φοράει. Άμα κάτσε όπως... Λοιπόν, καλό. Άμα ξεκλείς... Άκουσες. Άκουσες. Λοιπόν, πώς το βλέπεις. Μοτέρ δίλητρο, 225 άλογα. Έχεις να πεις κάτι. Τι να πω, και μηδενικό βάρος κιόλας, δηλαδή εντάξει, δεν σου κάνω. Εμένα πάντως μου αρέσει, έλα να πάρεις από μέσα. Ρε. Οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Έχει πέσει η δουλειά, δεν έχει χιλιάρικα. Εντάξει, έχει πέσει η χιλιάρικα, αλλά κάτι αγοράζει. Δηλαδή, πού δεν θα πας με αυτό. Μιλάμε, είναι Batmobile εντελώς, ε. Δεν το συζητάω καν. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα τσουλάει στον δρόμο, δηλαδή. Με 225 άλογα. Θα σκάβει την άσφαλτο. Θα κάνει λίγο θόρυβο. Θα σκάβει την άσφαλτο. Παίζει μια καλύτερα φώτα από το Forza. Αυτό... Να σου πω, μπαίνουν αυτά στο δικό μας. Μπαίνουν στο δικό μας.